Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε έχουμε εκλεκτόν καλεσμένο, τον αγαπημένο μου, τον αγαπημένο σας, τον Χάρη τον Βασιλιάδη, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Καλώς όρισες, Χάρη μας. Ευχαριστώ πολύ, Θέκλα μου. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους και είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είσαι εδώ, ειδικά για το θέμα που θα συζητήσουμε, το οποίο είναι ένα θέμα δύσκολο. Mm-hmm. Δύσκολο, ενώ ότι δεν συζητιούνται εύκολα αυτά τα θέματα, αλλά επειδή ο Χάρης, όπως έχουμε μπει και την πρώτη φορά νομίζω που τον παρουσιάσαμε, έχει εργαστεί για χρόνια στο εξωτερικό σε δομές που έχουν να κάνουν με εφήβους που είναι στην LGBTQI κοινότητα, νομίζω είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Έλαβα μία συγκλονιστική επιστολή από έναν έφηβο, ο οποίος λέει «Δεν θέλω να ζήσω την εφηβεία μου στην ντουλάπα». Να διαβάσω την επιστολή του Χάρη και θα δώσω στο Χάρη την ευκαιρία να τη σχολιάσει και έχει ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες σημειώσεις, οι οποίες θα είναι χρήσιμες για όλους μας, και για παιδιά και για γονείς. Κυρία Θέκλα, σας γράφω διότι αντιμετωπίζω ένα θέμα που αφορά τη σεξουαλικότητα μου. Είμαι ένα παιδί 14 χρόνων και έχω καταλάβει πως με ελκύει το ανδρικό φύλο. Μιλάμε για αγόρι που γράφει την επιστολή. Ζω σε μια οικογένεια αρκετά συντηρητική με αυτό το θέμα. Από μικρή ηλικία, περίπου στην τετάρτη δημοτικού, κατάλαβα τη σεξουαλικότητα μου και φυσικά με έχω αποδεχθεί έτσι όπως είμαι. Νιώθω καθημερινά μια καταπίεση από τους γονείς μου που με ρωτάνε συνέχεια γιατί δεν έχω κοπέλα. Εγώ δεν έχω καμιά απάντηση να τους δώσω και νιώθω πολύ αμήχανα. Ακόμη χειρότερο είναι πως δεν νιώθω ακόμα έτοιμος να το πω στους φίλους μου, εκτός από τον κολλητό μου που το κατάλαβε και δεν του το έκρυψα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Εννοείται πως δεν θα κάνω αυτό να μην κάνω κακό. Έχω σκέψει να περιμένω μέχρι να μεγαλώσω και να μπορώ να είμαι ανεξάρτητος. Επίσης, δεν θέλω να περάσω την εφηβεία μου με κατανόηση. Τι μπορώ να κάνω? Αυτή είναι η επιστολή του νεαρού 14χρονου φίλου μας. Δικιά σου, Χάρη, η απάντηση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, φίλοι, πολύ για την επιστολή σου και που βρήκες το κουράγιο να μας γράψεις. Το σίγουρο είναι ότι νιώθεις μεγάλη πίεση από τους γονείς. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Κύπρο, στην Ελλάδα και ανά το παγκόσμιο που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με σένα. Αυτό που περνάς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε να σου πούμε ακριβώς τι να κάνεις, γιατί μόνο εσύ έχεις το δικαίωμα να παίρνεις αποφάσεις για τη ζωή σου, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες από τις επιλογές που έχεις. Να αρχίσουμε, έτσι παίρνω μια πρόταση. Είμαι ένα παιδί 14 χρονών και έχω καταλάβει πως με ελκύει το ανδρικό φύλο και το έχω αποδεκτεί. Συγχαρητήρια, μπράβο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εργάζομαι στο γραφείο που τους παίρνει πολλά χρόνια για να το αποδεχτούν. Εσύ όμως το έχεις αποδεχτεί. Επίσης γράφεις ότι έχω σκεφτεί να περιμένω μέχρι να μεγαλώσω και να μπορώ να είμαι ανεξάρτητος. Και εδώ τώρα ίσως θα θέλω να μιλήσω αν πρέπει κάποιος να κάνει coming out στους γονείς του. Μερικές φορές δεν είναι καλή ιδέα. Σκέψου να μην τους πεις, να μην το πεις, αν πρώτον λένε συχνά πράγματα που είναι ομοφοβικά, δηλαδή πράγματα ενάντια στους LGBT, και αν έχεις ακούσει αρνητικά σχόλια ίσως σε σχέση με κάποιον άλλον για θέματα που αφορούν LGBT, όπως ο εκφοβισμός, ο γάμος του ίδιου φύλου κλπ. Τι έχεις ακούσει οι γονείς σου να λένε για αυτά τα θέματα? Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να κάνεις coming out αν είναι πάρα πολύ αυστηρή στο συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερη συμβουλή. Έχουν απειλήσει να σε βλάψουν αν ανακαλύψουν ότι είσαι gay? Μερικές φορές οι γονείς μπορεί να υποψιάζονται και να πιστεύουν λαθασμένα ότι οι απειλές τους θα σε φοβήσουν. Π.χ. αν είσαι ανώμαλος θα σε πετάξω έξω. Ωστόσο, τέτοιες απειλές θα πρέπει να τις λάβεις σοβαρά υπόψη. Η ασφάλεια σου είναι πολύ σημαντική. Εδώ, Χάρη μου, να πούμε ότι το ανώμαλος μπαίνει σε εισαγωγικά,
και ως ψυχολόγοι δεν θεωρούμε ανώμαλον έναν άνθρωπο που γεννιέται με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Είναι λαθασμένο κοινωνικό στερεότυπο πως είναι ανώμαλος όποιος άνθρωπος είναι ομοφυλόφιλος ή έχει κάποιο διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Μάλιστα. Ακριβώς, και αυτοί που χρησιμοποιούν τέτοιους όρους, βασικά ήδη έχουν πρόβλημα, γιατί κάποιος άνθρωπος, πώς θα λέγα, normal, κάποιος άνθρωπος που είναι σωστός, που είναι υγιές, που είναι εντάξει με τον εαυτό του, δεν θα κρίνει τους άλλους ούτε για τον σεξουαλικό, ερωτικό προσανατολισμό, το χρώμα, αν είναι γυναίκα, αν είναι άντρας, από ποια εθνικότητα έρχεται κλπ. Άρα αυτά, όπως έχεις πει, είναι στερεότυπα. Δεν ισχύουν, είναι καθαρά στερεότυπα. Η επιστήμη λέει άλλα πράγματα. Άλλος λόγος για να μην κάνεις coming out είναι αν είσαι οικονομικά εξαρτημένος από τους γονείς σου. Αν κάνεις coming out, ποια είναι η πιθανότητα οι γονείς σου να σε πετάξουν έξω από το σπίτι, γιατί έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις, ή να σταματήσουν να σε υποστηρίζουν οικονομικά, π.χ. τα καθημερινά σου έξοδα, ή να μην σε στείλουν να σπουδάσεις. Αν οι πιθανότητες να το κάνουν αυτό είναι μεγάλες, ίσως να αποφασίσεις να το κρατήσεις μυστικό μέχρι να τελειώσεις το σχολείο και να το πεις αν θες, όταν είσαι οικονομικά ανεξάρτητος. Τέταρτον, θα ήταν πολύ δύσκολο για σένα να αντιδρούσαν άσχημα. Δηλαδή, εδώ μιλούμε για τα συναισθήματά σου. Θα μπορούσες να το χειριστείς συναισθηματικά αν είχαν αρνητική αντίδραση. Μην το κάνεις αν είσαι πολύ ευαίσθητος και ακούσεις σχόλια όπως θα πας στην κόλαση ή θα προτιμούσα να μου πεις ότι είσαι δολοφόνος. Μην τα πιστέψεις. Κάποιοι γονείς λένε τρελά και παράλογα πράγματα, σαν αυτά μετά το αρχικό σοκ. Και το τελευταίο πράγμα, για να μην το πεις, δεν είναι καλή ιδέα, όταν το ένστικτο σου λέει όχι. Η αναβολή για τώρα είναι μια απόφαση που μπορείς πάντα να αλλάξεις στο μέλλον. Μάλιστα. Άρα, καλά κάνει που σκέφτεται να μην κάνει τώρα coming out. Ναι, πολύ καλά κάνει. Ένας από τους κύριους λόγους, είναι 14 χρονών, είναι οικονομικά εξαρτημένος από τους γονείς του και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν. Έχει γράψει... Λέει ότι είναι πολύ συντηρητικοί οι γονείς του. Ναι, είναι πολύ συντηρητικοί. Δεν ξέρουμε ακριβώς όμως τι είναι το πολύ συντηρητικοί, αλλά δεν είναι καλή ιδέα, πιστεύω, να κάνει coming out από τη στιγμή που, όπως έχει γράψει, είναι πολύ συντηρητική, συν το γεγονός ότι είναι οικονομικά εξαρτημένος από τους γονείς του. Okay. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο κομμάτι, μια άλλη πρόταση της επιστολής. Με ρωτάνε συνέχεια γιατί δεν έχω κοπέλα. Και εγώ θέλω να σου πω ότι δεν είσαι ο μόνος. Και εδώ θέλω να μιλήσω για τους υπερπροστατευτικούς Έλληνες, δηλαδή τις Κύπριους γονείς. Πολλοί γονείς είναι τόσο υπερπροστατευτικοί, υπερελεκτικοί, οι οποίοι τείνουν να εγκλωβίζουν τα παιδιά τους σε μια φυλακή. Ακούμε πολύ συχνά στην Μεσόγειο να λένε φάει όλο σου το φαΐ, θα αρρωστήσεις, φορά το πανοφόρι, θα κρυώσεις, μην τρέχεις, θα υδρώσεις, μην τρέχεις, θα χτυπήσεις, μην σκαρφαλώσεις, θα πέσεις, πρόσεχε, είναι επικίνδυνο, θα σκοτωθείς, προσοχή, μην κοπείς, βρέχει έξω πώς θα βγεις, γιατί δεν έχεις κοπέλα. Και βασικά ψυχίατροι, ανθρωπολόγοι και κοινωνικοί επιστήμονες έχουν μελετήσει τον ρόλο της μάνας, κυρίως στις κοινωνίες όπου εκείνη διαδραματίζει έντονο και αποφασιστικό ρόλο, και σίγουρα έχουν βρει ότι η Ελληνίδα μάνα δεν παίζει τον ίδιο λειτουργικό ρόλο με εκείνον της Σκανδιναβής και έχουν καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα τα οποία δεν είναι πάντα κολακευτικά για τον υπερπαρεμβατικό ρόλο της. Και επιθυμεί βασικά η μάνα σίγουρα να κάνει το καλύτερο, αλλά στο τέλος της ημέρας καταλήγει να πετύχει το χειρότερο. Μάλιστα. Νιώθει πίεση, λέει το παιδί, από τους γονείς του που το ρωτάνε αν έχει φιλενάδα ή όχι. Μάλιστα, νιώθει τεράστια πίεση, τον καταλαβαίνω. Και εδώ μιλούμε για το πώς θα εκφράσει τα αρνητικά του συναισθήματα, γιατί η στρατηγική που ακολουθεί δεν λέει τίποτα, δηλαδή ακολουθεί μια παθητική επικοινωνία.
Απλά να σου πω, φίλε, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολευόμαστε να εκφράσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, άρα μην νιώθεις άσχημα. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα που είναι ακόμη πιο δύσκολο, ειδικά όταν ζεις σε μια συντηρητική οικογένεια, όπως λες. Για παράδειγμα, κάποια η έκφραση αρνητικών συναισθημάτων είναι «δεν αισθάνομαι άνετα, είμαι δυσαρεστημένος, νιώθω ενοχλημένος, είμαι θυμωμένος» κλπ. Λοιπόν, και σε ρωτώ μια ερώτηση. Ίσως σκεφτείς πρώτον τι κερδίζεις και τι χάνεις αν δεν εκφράζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, νιώθω πίεση, αυτό είναι το ένα, και μετά να σκεφτείς τι κερδίζεις και τι χάνεις αν εκφράζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, νιώθω πίεση. Μετά σκεφτείς τι έχεις να κερδίσεις και τι έχεις να χάσεις σε κάθε περίπτωση που θα εκφράσεις τα αρνητικά σου συναισθήματα ή που δεν θα τα εκφράσεις. Μάλιστα, να βάλουμε μια ζυγαριά και να ζυγίσουμε βασικά ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τα κόστη, τα ωφέλη, αν εκφράσει όχι τα αρνητικά του συναισθήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως γράφει ο φίλος, νιώθω πίεση. Όταν αποφασίσεις να εκφράσεις στους γονείς σου την πίεση που νιώθεις, πρώτον, έκφρασε ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι ή αισθάνεσαι. Δεύτερον, έκφρασε ό,τι αισθάνεσαι και όχι αυτό που πρέπει να αισθάνεσαι. Και τρίτο, προσπάθησε να είσαι αυθόρμητος. Φαντάζομαι οι γονείς του λένε ανά πάσα στιγμή να βρει κοπέλα, να μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Όταν το κάνεις αυτό, να χρησιμοποιήσεις πρώτον πρόσωπο αντί δεύτερον. Για παράδειγμα, αν αισθάνομαι ότι δεν μου αρέσει, αντί δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, είσαι, ξέρω εγώ, έναν επίθετο. Γιατί τα επιθετικά μηνύματα, η επιθετική επικοινωνία στο δεύτερο πρόσωπο οδηγούν σχεδόν πάντα σε επίθεση ή δημιουργία ποικίλων ειδών αμυντικές αντιδράσεις. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, πρώτον, εκφράζω το συναίσθημα μου. Μαμά, μπαμπά, νιώθω τεράστια πίεση. Αυτό είναι κάτι που νιώθεις εσύ, δεν είναι ούτε λάθος ούτε σωστό. Δεύτερο, αναφέρομαι σε αυτό που με ενοχλεί. Για παράδειγμα, όταν μου λέτε γιατί δεν έχω κοπέλα. Αυτό είναι γεγονός, δεν είναι κάτι που έχει φανταστεί. Τρίτον, εκφράζεις το τι θέλεις. Θέλω να σταματήσετε, σας παρακαλώ. Και το τέταρτο, ποιο είναι το όφελος. Για σένα και τους γονείς, θα είμαι πιο ήρεμος και θα είστε κι εσείς και θα έχουμε καλή σχέση. Άρα, εκφράζω το συναίσθημα μου, πρώτον πρόσωπο, αναφέρομαι σε αυτό που με ενοχλεί. Τρίτον, εκφράζω τι θέλω, τι επιθυμώ. Και τέταρτον, το όφελος για μένα και τους γονείς, αν ακολουθήσουν την επιθυμία μου. Τώρα υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Δεν σημαίνει ότι θα αντιδράσουν θετικά οι γονείς σε αυτήν την διεκδικητική, των διεκδικητικών τρόπων έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων και αναγκών. Και αν δεν καταλάβουν και συνεχίζουν, υπάρχει μια τεχνική η οποία μπορείς να ακολουθήσεις, η βελόνα κόλλησε. Και θα σου εξηγήσω. Επαναλαμβάνεις τα συναισθήματα σου και το τι θέλεις. Για παράδειγμα, νιώθω πίεση, σε παρακαλώ, σταμάτησε. Νιώθω πίεση, σε παρακαλώ, σταμάτησε. Νιώθω πίεση, σε παρακαλώ, σταμάτησε. Και το επαναλαμβάνεις, όπως το βινίλιο λέγεται, το οποίο κολλάει βελόνα. Ακριβώς. Μάλιστα, σε αυτήν την περίπτωση ίσως σταματήσουν. Υπάρχει άλλη περίπτωση, η οποία μπορεί να συνεχίσουν. Μια άλλη τεχνική είναι να τους αγνοήσεις. Δηλαδή να απαντήσεις μόνο σε πράγματα που δεν σε προσβάλλουν ή σε σχόλια που, και να μην απαντήσεις σε σχόλια που στόχον έχουν να σε κάνουν να νιώθεις ενοχές. Γιατί υπάρχουν πολλοί γονείς οι οποίοι είναι χειριστικοί, μπορούν να γίνουν οι γονείς χειριστικοί, όπως και τα παιδιά, για να μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές με στόχο να μας ελέγξουν και να πετύχουν αυτό που θέλουν. Για παράδειγμα, σου προσφέρουμε τα πάντα και εσύ δεν μας κάνεις χαρούμενους. Πρέπει να βρεις κοπέλα. Μην πέσεις στην παγίδα. Προσοχή. Άρα να μην πέσει το παιδί στην παγίδα, να νιώσει υπεύθυνο, να ευχαριστήσει τους γονείς του με το να κάνει αυτό που θέλουν, αγνώντας τη φύση του και τα θέλω του, τα δικά του τα θέλω. Ακριβώς. Και οι γονείς, όπως έχουμε πει, μπορεί να είναι πάρα πολύ χειριστικοί. Το έχω ακούσει και από πελάτες των γραφείων. Μιλάμε και για άτομα 40 χρονών, 45, 50, οι οποίοι έχουν γονείς πιεστικούς, χειριστικούς. Η τρίτη τακτική, η τρίτη στρατηγική είναι στάχτη στα μάτια. Μπορείς να πεις ίσως να έχεις δίκιο ότι πρέπει να βρω κοπέλα ή μπορεί να είναι και έτσι. Άρα, σε αυτήν την τεχνική δεν προσδιορίζεις ότι οι γονείς σου έχουν δίκιο ή ότι όντως συμφωνείς με αυτό που θέλουν οι γονείς σου. Αλλά τους ρίχνεις τάχτη στα μάτια και θα ησυχάσουν για λίγο καιρό.
Ακριβώς, αλλά θα συνεχίσω. Λοιπόν, υπάρχουν πιθανές άσχημες αντιδράσεις των άλλων στην διεκδικητική συμπεριφορά μας. Αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι η θετική επικοινωνία, δηλαδή διεκδικητική συμπεριφορά. Μπορεί να κοροϊδέψουν ή να ειρωνευτούν. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αγνοούμε πλήρως αυτού του είδους την παιδιαρίστικη συμπεριφορά. Αν απαντήσουμε, τότε είναι πιθανό να δείξουμε στον άλλον ότι μας έχει ενοχλήσει. Άρα, δεν απαντούμε. Επίθεση, δηλαδή, μπορεί να μας επιτεθούν και είναι προτιμότερο να λυπηθούμε για το γεγονός ότι κάποιος στεναχωρήθηκε από το τι κάνουμε ή δεν κάνουμε, αλλά παραμένουμε σταθεροί στη διεκδίκησή μας. Αν υποχωρήσουμε, είναι πιθανό να ενισχύσει την επιθετικότητα του άλλου ατόμου, των γονιών σου. Και μπορεί να υπάρχει κρίση. Δηλαδή, όταν ο άλλος, υπάρχουν γονείς που έχουν συνηθίσει να συμπεριφέρονται με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για ένα διάστημα, τότε η αντίδραση στη διεκδίκησή μας μπορεί να εκδηλωθεί μέσα από μια προσπάθεια να φανεί πληγωμένος, να δείξει ότι η υγεία του είναι αβέβη, θα με αρρωστήσεις, θα με πεθάνεις, ή να δηλώσει ότι δεν τον αγαπάμε, δεν με αγαπάς, να αρχίσει να κλαίει, να χτυπιέται, να πέσει στο πάτωμα. Έχω ακούσει μανάδες που έχουν πέσει στο πάτωμα, να αισθάνεται άσχημα για τον εαυτό του ή να αντιδράσει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που θα μας έκανε να αισθανόμαστε άσχημα για αυτόν και μέσα για μας. Δηλαδή, πώς το λέμε, drama queen, να γίνει δράμα. Η συμβουλή μου είναι να μην τον λάβεις υπόψη. Η μητέρα, η χειριστικότητα αυτή και την επίκληση στο συναίσθημα. Δηλαδή, κάνοντας μία περίληψη, όσο μας είπες μέχρι τώρα, χάρη μου, παρόλο που το παιδί είναι πολύ νεαρό, είναι 14 χρόνων, είναι στην αρχή της εφηβείας, οι συμβουλές που του έχεις δώσει είναι να διαχειριστεί τις ανθρώπινες σχέσεις με τους γονείς του με έναν τρόπο στρατηγικό στην ουσία, με στρατηγική, να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της κάθε συμπεριφοράς ή δράσης που θα έχει απέναντί τους. Του έχεις δώσει διάφορες πιθανές διεξόδους για το πώς να διαχειριστεί τη συνθήκη αυτή που τον πιέζουν. Και επίσης του έχεις δώσει και συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσει τυχόν αντιδράσεις των γονέων του όταν χρησιμοποιήσει μια από αυτές τις στρατηγικές. Αλλά αυτό που κρατάω εγώ ως έτσι πολύ σημαντική συμβουλή είναι να μην υποκύπτουμε στις πιέσεις των γονέων. Δηλαδή, αν υποκύψει ένα παιδί που του λένε γιατί δεν έχεις φιλενάδα και πάει και κάνει μια σχέση με μια κοπέλα για να τη χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση να ευχαριστήσει τους γονείς του, τότε ανοίγει ένας πολύ δύσκολος δρόμος στον οποίο οι γονείς θα ξέρουν ότι έχουν πάνω στο παιδί τους δύναμη και εφόσον τον έχουν πείσει εκείνη τη φορά να κάνει αυτό που θέλουν, να εξακολουθούν να είναι πιστικοί. Και μου άρεσε πάρα πολύ η τακτική της κολλημένης βελόνας, πάρα πολύ, και μου θύμισε χάρη τον αδερφό μου όταν ήμασταν μικροί, ο οποίος όταν ήθελε κάτι πάρα πολύ και του έλεγαν οι γονείς μου όχι, γινόταν μια σπασμένη βελόνα, τους το έλεγε συνέχεια μέχρι που του το έκανε. Και εγώ τον παρακολουθούσα, αλλά ήμουνα αρκετά people pleaser για να το κάνω και εγώ αυτό το πράγμα και εκ των υστέρων λέω βολεύει. Πολύ όμορφα. Άρα έχουμε καλύψει το κομμάτι με τους γονείς. Πάμε τώρα στο κομμάτι που λέει δεν νιώθω ακόμα έτοιμος να το πω στους φίλους εκτός από τον κολλητό μου που το κατάλαβε και δεν του το έκρυψε. Μάλιστα. Σε συγχαίρω που δεν το έκρυψες από τον κολλητό σου και είναι εντάξει να μην νιώθεις έτοιμος να το πεις σε άλλους φίλους. Πάρε το χρόνο σου. Είναι φυσιολογικό γενικά οι ανθρώποι που είναι στην δική σου θέση ή ακόμα και πιο μεγάλη είναι φυσιολογικό να ανησυχείς για το πώς θα αντιδράσουν οι φίλοι σου. Μπορεί να εκπλαγούν ή να έχουν πολλές ερωτήσεις και το τι συμβουλεύω εγώ είναι να επιλέξεις ένα φίλο ήδη το έκανες με τον κολλητό, φίλους που εμπιστεύεσαι και ποιος πιστεύεις ότι θα σε υποστηρίξει και θα σε δεχτεί. Επίσης, σκέψου πώς θα απαντήσεις σε ορισμένα από τα πράγματα που μπορεί να ρωτήσουν. Πώς το ξέρεις, ότι σε ελκύουν οι άντρες. Και αν ένας από τους φίλους σου αντιδράσει άσχημα όταν το πεις, θυμήσου ότι μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να χωνέψει αυτό που τους έχεις πει. Αν δεν αλλάξουν γνώμη, πιθανότατα δεν είναι κάποιος φίλος που αξίζει.
Το τι κάνω εγώ με ανθρώπους στο γραφείο, εργάζομαι πάνω των 18 χρόνων, το πρώτο βάζουμε μια σκάλα δυσκολίας. Για παράδειγμα, το ένα είναι το άτομο το οποίο είναι πιο εύκολο να το πω, για παράδειγμα ο κολλητός μου, το 10 είναι οι γονείς μου και ενδιάμεσα. Και βασικά κάνουμε μια έκθεση στη φαντασία, δηλαδή κλείνει τα μάτια του ο πελάτης, φαντάζεται ότι είναι στη φάση που θα το πει, φαντάζεται την αντίδραση του άλλου ατόμου, μετά κάνουμε role play μαζί και μετά κάνει έκθεση στην πραγματικότητα, δηλαδή το λέει. Και βασικά αυτόν τον προετοιμάζουμε στη συνεδρία, το τι θα κάνει μετά που θα βγει έξω. Είναι μια τεχνική έκθεση που χρησιμοποιείται στις φοβίες και γίνεται σταδιακά και προοδευτικά. Άρα απευαισθητοποιείται από το φόβο. Από το φόβο και πάμε σιγά σιγά μέχρι να κάνει το coming out. Άρα όταν νιώσεις έτοιμος θα πρέπει να σκεφτείς σε ποιο θέλεις να το πεις. Σίγουρα δεν μπορείς να μαζέψεις όλους όσους γνωρίζεις σε ένα δωμάτιο, να πάρεις μικρόφωνο, να τους το πεις ταυτόχρονα, γιατί αυτό είναι πολύ τρομακτικό. Επομένως, πιθανότατα είναι αυτό που έχω πει, να το κάνεις σταδιακά. Επίσης, σκέψου σε ποιο θέλεις να το πεις πρώτα, άρα πάμε στην κλίμακα δυσκολίας, στη σκάλα δυσκολίας στο 1, μετά στο 2, και στην ιδανική περίπτωση αυτό θα πρέπει να είναι κάποιος που πιστεύεις ότι θα είναι υποστηρικτικός, όπως ο κολλητός σου φαντάζομαι. Και στη συνέχεια θα έχεις ανθρώπους που θα μπορούν να σε υποστηρίζουν όταν το λες σε άλλους ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να πάρεις κάποιον μαζί σου, για παράδειγμα. Τώρα, αν αποφασίσεις να το πεις κάποια στιγμή στους γονείς σου, θα σου δώσουμε κάποιες συμβουλές. Το πρώτο είναι αν συμβεί το χειρότερο σενάριο, τι θα κάνεις. Και εδώ το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Για παράδειγμα, να σε βγάλουν έξω από το σπίτι και αρνούνται να σε στηρίξουν οικονομικά, να πληρώσουν το σχολείο, τα έξοδα σου. Φρόντισε να έχεις ένα σχέδιο. Ή αν τα πράγματα πάρουν το χειρότερο δρόμο, πού θα ζήσεις. Πώς θα παίρνεις χρήματα που χρειάζεσαι για να ζήσεις μακριά από το σπίτι σου, σε περίπτωση που χρειαστεί. Το δεύτερο πράγμα, σκέψου ποιοι θα σε στηρίξουν. Για παράδειγμα, μπορεί να έχεις κάποιους φίλους, π.χ. ο κολλητός, κάποιους συγγενείς που είναι πιο ανοιχτοί, όχι τόσο συντηρητικοί όπως τους γονείς, σύμβουλοι στο σχολείο και καθηγητές. Υπάρχουν νομίζω και άλλες οργανώσεις στην Κύπρο, όπως η ACCEPT, νομίζω, ή Hope for Children. Υπάρχουν κάποιες άλλες δομές. Και βασικά είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους που θα σε στηρίζουν αν τα πράγματα πάρουν τον άσχημο δρόμο, και είναι σημαντικό ότι σκοπεύεις να μιλήσεις στους γονείς κάποια στιγμή όταν και θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι να σε φιλοξενήσουν προσωρινά ή να σε ακούσουν, να σε υποστηρίξουν συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πάντα μιλούμε στην περίπτωση αν αποφασίσει κάποια στιγμή ο φίλος να το πει, όχι τώρα. Ίσως να μην είναι πολύ, πολύ καλή ιδέα να το πει τώρα. Το τρίτο είναι να επιλέξεις σε ποιο θα κάνεις coming out, αν θα το κάνεις και στους δύο γονείς ταυτόχρονα, αν ο ένας γονιός πιστεύεις ότι θα ήταν πιο θετικός, επέλεξε πώς θέλεις να το πεις. Κάποιοι έχω ακούσει το έχουν γράψει σε χαρτοπετσέτα για παράδειγμα, ή το έχουν πει πρόσωπο με πρόσωπο ή σε επιστολή. Αν θες να τους το πεις με συντομία, 1, 2, 3, ή να τους δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς αισθάνεσαι, ή ακόμη να φέρεις κάποιο φίλο μαζί σου όταν το πεις στους γονείς. Επίσης, είσαι έτοιμος για την απάντησή τους, δηλαδή τι γίνεται αν η απάντηση τους είναι θετική ή αρνητική. Και ποιος θα μπορούσε να σε υποστηρίξει. Είναι δύσκολες ερωτήσεις αυτές, αλλά θέλω να σε θαρρύνω να είσαι όσο πιο προετοιμασμένος μπορείς, ακόμα και στο χειρότερο σενάριο. Ναι. Λοιπόν, όταν τους το πεις, πρώτο διάλεξε μια καλή στιγμή και μέρος. Σίγουρα δεν υπάρχει ο τέλειος χρόνος. Για παράδειγμα όμως, ωστόσο μην το πεις στη μέση ενός καυγά, ούτε στη διάρκεια μιας σημαντικής οικογενειακής στιγμής, π.χ. σε ένα γάμο, κηδεία ή διακοπές.
Την κυρία να κάνεις coming out, θα κλέψεις την παράσταση από τον πεθαμένο. Ναι, four weddings and a funeral. Λοιπόν, πες τους ότι τους αγαπάς, καθώς κάνω και σας αγαπώ και θέλω να έχω στενή και καλή σχέση μαζί σας. Είναι καλά, διαβεβαίωσε τους ότι είσαι καλά και υγιής, γιατί υπάρχει ένας μύθος που νομίζουν ότι τα ΛΟΑΤΑ άτομα είναι δυστυχισμένα, δεν είναι υγιείς. Εκπαίδευσε τους, για παράδειγμα, να επικοινωνήσουν με γονείς, οικογένειες και φίλους ομοφιλόφιλων. Υπάρχουν ομάδες υποστήριξης στην ΑΞΕΠ. Είναι προνοήσει από την ΑΞΕΠ ΛΟΑΤ και αυτές οι ομάδες. Επίσης υπάρχει το ίντερνετ, φυσικά προσοχή, έγκυρες πηγές. Και επίσης να ζητήσουν βοήθεια από ειδικό αν χρειαστεί. Και υπομονή. Από την κλινική μου εμπειρία και έρευνες υπάρχει μια πολύ καλή πιθανότητα τα πράγματα να βελτιωθούν με τον χρόνο, ακόμη και με τους γονείς που αρχικά λένε άσχημα λόγια. Εν τω μεταξύ προσπάθησε να μείνεις αισιόδοξος, να παραμείνεις αισιόδοξος και να φροντίζεις τον εαυτό σου. Χάρη μου, εμένα μου έκανε έτσι πολύ θετική εντύπωση μια μητέρα η οποία ήρθε να με δει πριν καμιά δεκαριά χρόνια, ήταν μια γυναίκα πάνω από 70 χρόνων, η οποία ήρθε να μου μιλήσει για το γιο της και τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο γιος της ζει στο εξωτερικό και είναι παντρεμένος με άνδρα, είναι ομοφιλόφιλος, και μου είπε ότι στην αρχή όταν το έμαθα σοκαρίστηκα, όταν μου έκανε ο γιος μου coming out, μάλιστα ήταν και θρήσκα αυτή η γυναίκα, και μου λέει πήγα να εξομολογηθώ και ο πνευματικός μου είπε ότι ο γιος μου κάνει μεγάλη αμαρτία και επηρεάστηκα αρνητικά, αλλά στην πορεία μου είπε, κατάλαβα ότι το παιδί μου είναι ευτυχισμένο και χαρούμενο, ότι έχει μια εξίσου καλή ζωή όπως τα άλλα μου δύο παιδιά, οι οποίοι έτυχε να γεννηθούν ετεροφιλόφιλοι, και ήρθε στην ηλικία των 75 χρόνων να πάρει συμβουλές από εμένα πώς να βοηθήσει το σύζυγο της να επανορθώσει τη σχέση του με το γιο του. Και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση αυτή η μητέρα, η οποία ήταν και θρήσκα, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε να ξεπεράσει τα ταμπού και τις προκαταλήψεις της και να υπερισχύσει η μητρική αγάπη και ήδη ένιωθε ενοχές. Και για τα πρώτα 5-10 χρόνια που της είχε μιλήσει ο γιος της δεν ήταν ιδιαίτερα θετική. Άρα μπορεί ένας γονιός μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να αλλάξει στάση, αλλά όπως είπες και εσύ πολύ ορθά, τα παιδιά δεν πρέπει να προβαίνουν σε coming out αν δεν είναι έτοιμα να υποστούν τις χειρότερες δυνατές συνέπειες, που η χειρότερη δυνατή συνέπεια είναι να σε αποκληρώσουν οι γονείς σου, να σε βγάλουν έξω από το σπίτι, να σου πούνε εγώ πλέον δεν έχω παιδί. Που δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό ο Χάρης τώρα έχει ετοιμάσει να πει ορισμένα λόγια στους γονείς. Εγώ έχω τις σημαίες του Χάρη μπροστά μου και ξέρω τι θα πει μετά. Τώρα ο Χάρης θέλει να απευθύνει τον λόγο σε εμάς τους γονείς. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί γονείς, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι επιλογή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι μύθοι, γνωρίζουμε επιστημονικά και είναι κοινωνικά αποδεκτό ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι πάθηση. Δεύτερο, δεν είναι διαταραχή της φιλετικής ταυτότητας του ατόμου. Τρίτο, οι γονείς δεν έχουν επηρεάσει τη σεξουαλική ερωτικών προσανατολισμών των παιδιών τους και η ομοφιλοφιλική σεξουαλική ταυτότητα του παιδιού δεν είναι μια προσωπική αποτυχία των γονιών. Δηλαδή δεν έχετε αποτύχει. Δεν είναι αποτέλεσμα λαθών διαπαιδαγώγησης από εσάς, από τους γονείς. Αυτό είναι πολύ βασικό να το τονίσουμε, γιατί πολλοί γονείς που είναι λαθασμένα πληροφορημένοι νομίζουν ότι κάτι έκανα λάθος ή ήδη και το παιδί τους βγήκε ομοφιλόφιλο, ενώ δεν έχει καμία σχέση με τη διαπαιδαγώγηση. Επίσης, οι γονείς είναι συχνά οι πρώτοι που το γνωρίζουν, ειδικά οι μητέρες για τα γόρια, το νιώθουν νομίζω. Και η αποκάλυψη ενός παιδιού ότι είναι ομοφιλόφιλο δεν είναι μια φάση που θα περάσει. Και το τελευταίο είναι ότι τα ομοφιλόφιλα άτομα, όπως όλοι οι ανθρώποι, είναι ανθρώποι, δεν είναι δυστυχή και αποτυχημένα. Υπάρχουν διάφοροι μύθοι. Επίσης, θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για την ανάπτυξη της σεξουαλικής ταυτότητας. Το τι γνωρίζουμε είναι ότι τα παιδιά αποκτούν επίγνωση του σεξουαλικού, ερωτικού τους προσανατολισμού μεταξύ των 9 και 12 ετών. Δεύτερο, γνωρίζουμε ότι ο σεξουαλικός ερωτικός προσανατολισμός έχει βιολογικό υπόβαθρο και δεν αλλάζει. Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που το παιδί σας επέλεξε, ενώ θα μπορούσε να έχει επιλέξει να είναι ετεροφιλόφιλο και να μην περνά όλα τα βάσανα που περνά, το στίγμα, την κριτική, όλα αυτά. Και δεν υπάρχει κάτι το οποίο κάνατε που οδήγησε στην ομοφιλοφιλία του παιδιού σας, στον ερωτικό σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως δεν κάνατε κάτι για να οδηγήσετε τα άλλα σας παιδιά να είναι ετεροφιλόφιλοι.
Και φυσικά δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνετε ωστόσο να αλλάξετε τον προσανατολισμό του παιδιού. Δηλαδή, έχω ακούσει γονείς που έχουν έρθει εδώ και μου λένε: μπορώ να θεραπεύσω το παιδί μου? Και τους λέω: το παιδί σας είναι μια χαρά. Εσείς πρέπει να δουλέψετε να το δεχτείτε, να το αποδεχτείτε. Και η απάντηση φυσικά είναι όχι, γιατί η ομοφιλοφιλία δεν είναι ούτε αρρώστια, ούτε κάποια μορφή ψυχοπαθολογίας. Και δεύτερο, γιατί ο προσανατολισμός του ανθρώπου, ο ερωτικός προσανατολισμός, δεν αλλάζει μέσω οποιασδήποτε ιατρικής ή ψυχολογικής παρέμβασης. Άρα μου θα κάνω έτσι μια μικρή παρέμβαση εδώ και θα πω ότι δυστυχώς έχουν υπάρξει στο παρελθόν και υπάρχουν ακόμη και σήμερα πρόσωπα και φορείς που υπόσχονται ότι θα κάνουν κάτι τέτοιο, θεραπείες μεταστροφής, ότι θα βοηθήσουν έφηβους και νεαρούς ενήλικες να αλλάξουν ερωτικό τους προσανατολισμό με μεγάλη ζημιά προς τη ψυχική υγεία και ισορροπία αυτών των παιδιών. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο ένα link για μια μελέτη που διεξάγεται τώρα στην Ελλάδα για τις θεραπείες μεταστροφής μέσω της Εκκλησίας. Αλλά με μεγάλη μου θλίψη θα πω ότι δυστυχώς πριν τη δεκαετία του 70, θεραπείες μεταστροφής γίνονταν για ορισμένους ψυχίατρους και ψυχολόγους, όταν υπήρχε ακόμη άγνοια γύρω από τον ερωτικό προσανατολισμό και όταν η ομοφιλοφιλία θεωρούνταν ασθένεια. Πλέον όμως, εδώ και πάνω από 40-50 χρόνια, η επιστήμη γνωρίζει, έχει ανακαλύψει, έχει φτάσει στα επιστημονικά συμπεράσματα ότι η ομοφιλοφιλία δεν είναι ασθένεια, δεν είναι διαταραχή ή οποιοδήποτε άλλο ερωτικό προσανατολισμό πέραν του ετεροφιλόφιλου ερωτικού προσανατολισμού. Και τέτοιε πρακτικέ είναι επικίνδυνε. Επικίνδυνε, βλαβερέ και πίσω από τον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Οι έφηβοι βασικά ΛΟΑΤΚΙ έχουν πολλέ ανησυχίε. Οι ετεροφιλόφιλοι έφηβοι δεν χρειάζεται να κάνουν coming out. Υπάρχουν πάρα πολλές ανησυχίες. Ένας έφηβος, πώς το λέμε, ΛΟΑΤΚΙ, έχει πολλές ανησυχίες. Για παράδειγμα, νιώθει διαφορετικός από τους συνομήλικους του. Νιώθουν ένοχοι κάποιοι για τον σεξουαλικό ερωτικό τους προσανατολισμό. Ανησυχούν, αγχώνονται για την αντίδραση της οικογένειας και των αγαπημένων τους προσώπων. Υπάρχουν πάρα πολλοί έφηβοι που δέχονται bullying από τους συνομήλικους τους, το σχολείο, στη γειτονιά. Φοβούνται διακρίσεις. Για παράδειγμα, όταν συμμετέχουν σε ένα κλαμπ, αθλήματα ή θα μπουν στο πανεπιστήμιο. Επίσης φοβούνται ότι θα απορριφθούν και θα παρενοχλούνται από άλλους. Άρα οι έφηβοι, οι ΛΟΑΤ έχουν πάρα πολλές ανησυχίες επιπρόσθετα από όλα αυτά που περνάει ένας έφηβος με τις ορμόνες, το σώμα, την αλλαγές, όλα αυτά δηλαδή έχουν πολύ πιο, είναι, πώς το λέμε, πολύ πιο δύσκολο για έναν έφηβο. Είναι επιβαρύνει η ευκαιρία τους λόγω κοινωνίας. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και κάποιες συμβουλές έτσι πρακτικές για τους γονείς. Μην του βάλεις και άλλες δυσκολίες στο κεφάλι. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤ, είναι η απόρριψη από φίλους και την οικογένειά τους. Μια δεύτερη συμβουλή, μην τους ρωτήσεις αν δεν στο έχουν μπει. Γιατί η περίοδος αναζήτησης της σεξουαλικής ταυτότητας είναι μια προσωπική υπόθεση του εφήβου, στην οποία κανείς δεν μπορεί να μεσολαβήσει. Αν πιέσετε τα παιδιά σας να μιλήσουν για πράγματα που δεν θέλουν, αυτό μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, να απομακρυνθούν, να αποξενωθούν από κοντά σας. Κάποια άλλη συμβουλή, μάθετε όσα πιο πολλά γίνεται. Δηλαδή, μπείτε στο ίντερνετ, πηγαίνετε σε κάποιον ειδικό, ζητήστε βοήθεια από ψυχολόγο, να σας κάνει ψυχοεκπαίδευση. Γιατί είναι όσα πιο πολλά ξέρετε, τόσο πιο καλά μπορείτε να συμπεριφερθείτε στο παιδί σας. Και αν κάνω coming out σε εσάς, αφιερώστε χρόνο, δώστε τους χρόνο, καθίστε να μιλήσετε με το παιδί. Και γιατί πολλοί έφηβοι φοβούνται ότι τα νέα που θα σας πούν θα αλλάξουν τη σχέση με τους γονείς, οπότε ενημερώστε τους ότι δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα είναι τίποτα διαφορετικό και θα αισθάνομαι πάντα με τον ίδιο τρόπο για σένα. Δηλαδή το πρόβλημα γενικά το έχουν οι γονείς, όχι τα παιδιά, οι έφηβοι. Δεν είναι απλά μια φάση, δηλαδή βάλτε το πολύ καλά στο μυαλό σας, δεν είναι μια φάση.
Δεν φταίει κάποιος για κάτι, δηλαδή δεν φταίει σε κάτι εσύ, το έχουμε πει αυτό. Ειδικά οι μονογονείς αισθάνονται επιπλέον ευθύνη, γιατί συσσωρεύουν επιπλέον ευθύνες για τον εαυτό τους λόγω της προηγούμενης απώλειας χωρισμού ή διαζυγίου από τον σύζυγό τους. Για παράδειγμα, έχω ακούσει κάποιον να λέει, ήξερα ότι απέτυχα, απλώς δεν μπορούσα να είμαι ταυτόχρονα μητέρα και πατέρας. Αυτά που θα πω τώρα μην τα πείτε καθόλου, δηλαδή το έχεις πει σε κάποιον άλλον, αυτόν προσβάλλει το παιδί. Σίγουρα είναι απίθανο να είσαι ο πρώτος που το έχουν πει, γιατί συχνά έναν παιδί ΛΟΑΤ θα το έχει πει στους φίλους του. Μην του κηρύξετε τον πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι σύμπτωμα, δηλαδή όλα όσα κάνουν οι έφηβοι και λένε δεν θεωρούνται σύμπτωμα του προβλήματος, όπως το βλέπει ένας γονιός. Για παράδειγμα, η επιλογή φίλων, η επαγγελματική επιλογή, η σχολική βαθμή κλπ. Και αν δυσκολεύεσαι, νομίζω πρέπει να ζητήσεις βοήθεια. Δεν έχει νόημα να τιμωρείς το παιδί σου ή να προσπαθείς να το στρέψεις πιεστικά προς την αντίθετη κατεύθυνση, γιατί το μόνο που θα καταφέρεις είναι να προκαλέσεις ρήξη στη σχέση σου, ενώ ενδέχεται να συμβάλλεις στο να αποκτήσει ακραίες συμπεριφορές ως ενήλικος. Για παράδειγμα, να μπλέξει με ουσίες, με αλκοόλ και με άλλες με παραβατικές συμπεριφορές κλπ. Πώς μπορεί να συμβεί σε όλα τα παιδιά όταν οι γονείς τους τα απορρίπτουν ή τους κηρύττουν τον πόλεμο? Δηλαδή σε τέτοια περίπτωση δεν θα καταλήξει, δεν κινδυνεύει να καταλήξει το παιδί στη χρήση ουσιών ή σε παραβατική συμπεριφορά λόγω της ομοφιλοφιλίας του, αλλά λόγω του πολέμου που έχει δεχθεί από τους ίδιους τους, από τους, ίδιους του, τους γονείς. Και αγαπητοί γονείς, για να τελειώσουμε με τους γονείς, αν λοιπόν η προτεραιότητα σας βρίσκεται στο ίδιο το παιδί σας και την συναισθηματική του υγεία, σίγουρα δεν θα επιλέξετε τον δρόμο της αποξένωσης. Και εδώ βρίσκεται η πρόκληση. Στο να αποδεχτείτε μια πλευρά του παιδιού σας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, με στόχο να επιβεβαιώσετε την αγάπη σας προς το παιδί σας και να κρατήσετε ανοιχτή τη μεταξύ σας επικοινωνία. Θυμηθείτε ότι το παιδί σας σας έχει ανάγκη. Βασικά αυτό πρέπει να κάνετε, να προστατεύσετε τα παιδιά σας, να είσαστε δίπλα τους, να τα αγαπάτε, και να είσαστε δίπλα τους όταν θα σας χρειάζονται, γιατί να μην λέμε ψέματα, ζούμε σε μια κοινωνία νομοφοβική. Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά η Κύπρος είναι πολύ πίσω από τις σκανδιναβικές χώρες, από άλλες χώρες που είναι πολύ πιο ανοιχτή και πιο αποδεκτή σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Και φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, ήταν σύντομο το vlog. Σύντομο, δεν το λες και σύντομο, χάρη μου, είναι πάνω από 35 λεπτά. Okay. Θέλω έτσι κλείνοντας να μου δώσεις λίγο την δική σου ερμηνεία για το πώς εξελίσσεται η κυπριακή κοινωνία σε σχέση με αυτό το θέμα. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι είσαι 1,5 χρόνο πλέον στην Κύπρο, είμαι, ναι, ερχόμενος ένα... από την Ελβετία. Ναι. Ελβετία και Γαλλία. Ναι. Ελβετία και Γαλλία. Ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Κύπρο, μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο που είσαι εδώ, έχει αρχίσει η κοινωνία να εξελίσσεται, έχει αρχίσει η κοινωνία να είναι πιο ανοιχτή? Ποιες είναι οι σκέψεις σου και οι εμπειρίες σου? Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας τις πεις εσύ που έχεις εργαστεί στο εξωτερικό πάνω σε τέτοια θέματα και εργάζεσαι τώρα και στην Κύπρο, γιατί ως ψυχολόγος κάνεις ψυχοεκπαίδευση και σε γονείς παιδιών με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό, και επίσης έχεις και πελάτες οι οποίοι έρχονται σε σένα για το coming out τους και για τις σκέψεις που νιώθουν. Ναι. Μάλιστα. Σκέφτονται. Για τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις που σκέφτονται. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, θα ήθελα να πω, ας συγκρίνουμε την Κύπρο ή την Ελλάδα με το Ιράν ή το Αφγανιστάν, σίγουρα είμαστε πολύ πιο μπροστά. Αν όμως συγκρίνουμε την Κύπρο με την Ελβετία, που γνωρίζω πολύ καλά τη Γαλλία, είμαστε πάρα πολύ πίσω. Παρόλο, για να είμαστε δίκαιοι, έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Αλλά το τι βλέπω είναι ότι εγώ το δέχομαι, είμαι ανοιχτός, αρκεί να μην είναι στο σπίτι μου. Αυτό είναι που βλέπω. Στο γραφείο έρχονται άτομα ΛΟΑΤ,
οι οποίοι βασικά έχουν αρκετά προβλήματα με την οικογένεια τους και έχουν αρκετή, επίσης αρκετών, πώς το λέμε, discrimination και σε άλλους χώρους. Δέχονται διακρίσεις και σε άλλους χώρους. Άρα νομίζω εγώ το ότι θα έλεγα πρώτον, η Κύπρος έχει προχωρήσει μπροστά, τώρα υπάρχουν οργανώσεις, υπάρχουν εκδηλώσεις, όμως πιστεύω η νοοτροπία δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, παρόλο που υπάρχουν γονείς, υπάρχουν ΛΟΑΤ άτομα τα οποία είναι ανοιχτά, έχουν σχέσεις κλπ. Αλλά είναι άλλο το τι έχω νιώσει εδώ, το τι έχω βιώσει, είναι άλλο το τι λένε τα χαρτιά και οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άλλο το τι γίνεται στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι έχουμε κάποια κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, το οποίο είναι έντονα, επειδή είμαστε και μια ιδιαίτερη κοινωνία, που έχουμε και έναν πολύ, έτσι, μια πολύ πρόσφατη ελευθερία, και αυτή είναι κακορίζικη. Μέχρι το 1960 ήμασταν σκλαβωμένοι, μετά το 1960 είχαμε μια κουτσουρεμένη ανεξαρτησία, από το 1974 και μετά η μισή μας χώρα είναι ελεύθερη. Γενικότερα δεν ήταν οι πιο ευνοϊκές κοινωνικές συνθήκες, ώστε να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με τις κοινωνικές εξελίξεις που έγιναν σε άλλες δυτικές χώρες, παρόλο που θέλουμε να θεωρούμαστε δυτική χώρα και ευρωπαϊκή χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εγώ θεωρώ ότι κάποιες τέτοιες προσπάθειες, όπως αυτές που γίνονται μέσα από τα βίντεο και μέσα από την δημόσια δράση ψυχολόγων και ανθρώπων που είναι ειδικοί όσον αφορά στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ανθρώπινη σεξουαλικότητα, μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Και στην ουσία η αλλαγή είναι πρόσκειται στο να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι δεν επιλέγει κανείς να είναι ομοφιλόφιλος. Δεν επιλέγει κανείς να είναι διαφορετικός. Γεννιέται διαφορετικός. Και δεν φταίει ο γονιός αν το παιδί του έχει γεννηθεί με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Αυτή είναι η ζωή. Την ώρα που γίνεται η σύλληψη ενός εμβρίου, δεν μπορεί κανείς εκείνη την ώρα να ελέγξει ποια χαρακτηριστικά θα πάρει έναν παιδί, τι χρώμα θα είναι τα μάτια του, τι ύψος θα έχει, τι χρώμα θα είναι τα μαλλιά του, το φίλο του ποιο θα είναι, ο ερωτικός του προσανατολισμός ποιος θα είναι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς γίνεται, αλλά με έναν έτσι φυσικό τρόπο, γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι κάτι αφύσικο η ομοφιλοφιλία, με έναν φυσικό τρόπο, όπως γεννιούνται άνθρωποι που είναι ετεροφιλόφιλοι, γεννιούνται και άνθρωποι που είναι ομοφιλόφιλοι. Και είναι πάρα πολύ βασικό επιτέλους να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Το οποίο, άμα να αποκτήσουμε αυτή τη γνώση, η οποία είναι επιστημονική γνώση, δηλαδή το λένε και οι γιατροί, το λένε και οι ψυχολόγοι, το λένε και οι βιολόγοι αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν και διάφορες μελέτες που έχουν βρει επιμέρους γονίδια ή έχουν βρει επιμέρους μεταβλητές πάνω στα γονίδια που επηρεάζουν τον ερωτικό προσανατολισμό. Γιατί πολύ συχνά οι υποστηριχτές της ομοφοβίας, που ομοφοβία σημαίνει να φοβάσει την ομοφιλοφιλία και να έχεις ένα λόγο αρνητικό και αποτρεπτικό προς τη διαφορετικότητα στον ερωτικό προσανατολισμό, λένε «μα δεν έχει βρεθεί ακόμη το γονίδιο ή δεν είμαστε σίγουροι 100%». Υπάρχουν πάρα πολλά επιμέρους γονίδια και επιμέρους μεταβλητές πάνω στα γονίδια. Δεν είμαι γενετιστής για να ξέρω το πω ακριβώς. Πάρα πολλές ενδείξεις, οι οποίες δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση ότι γεννιέται κάποιος ομοφιλόφιλος και δεν γίνεται. Και αυτό που είπε το παιδί είναι ότι είμαι στα 14 μου και γνωρίζω ότι είμαι ομοφιλόφιλος. Από την κλινική μου πήραμε πολλούς ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Μου λένε ότι από την ηλικία του δημοτικού ακόμη άρχισαν να το συνειδητοποιούν και ότι στην εφηβεία ήταν ήδη σίγουροι μέσα τους, έστω και αν επέλεγαν συνειδητά να καταπιέσουν την ομοφιλοφιλία τους προκειμένου να είναι αγαπητοί από τους γονείς τους. Και αυτό που θέλω να πω στους γονείς είναι ότι είναι κρίμα και άδικο να συμβάλλουμε στην καταστροφή της ψυχικής υγείας των παιδιών μας. Γιατί η ψυχική υγεία των παιδιών μας θα καταστραφεί, κινδυνεύει να καταστραφεί από δικές μας λανθασμένες κινήσεις, λανθασμένους χειρισμούς. Και όχι από την ομοφιλοφιλία αυτή καθ' αυτή ή των διαφορετικών ερωτικών προσανατολισμών που δεν είναι ασθένεια. Μπορεί όμως να προκαλέσουμε ψυχικά τραύματα στα παιδιά μας, τα οποία μετά να τους δημιουργήσουν ψυχικές διαταραχές, όπως τη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και τους προκαλέσουμε εμείς ψυχολογικά από τον πόλεμο που τους κάναμε. Όχι από το φυσικό απλό γεγονός ότι γεννήθηκαν ομοφιλόφιλοι. Πολύ βασικό αυτό να το καταλάβουμε και θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μας ευθύνες. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ευθύνες που έχουμε ενός γονείς. Στην που επιλέγεις να γίνεις γονιός,
πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι το παιδί που θα φέρεις στον κόσμο μπορεί να έχει χαρακτηριστικά που να μην τα περίμενες να τα έχει. Οπότε να είσαι έτοιμος για όλα. Και αν δεν είσαι έτοιμος για όλα, να μην γίνεις γονιός. Η γνώμη μου. Πολύ αγάπη και κατανόηση, αλλά προτιμώ να δείχνω περισσότερη αγάπη και κατανόηση στα παιδιά παρά στους γονείς. Γιατί θεωρώ ότι οι γονείς έχουμε ευθύνη να είμαστε γονείς. Και έχουμε επιλέξει να είμαστε γονείς. Μάλιστα. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρη ότι και ο 14χρονος φίλος, ο οποίος στο Instagram μου έγραψε τις σκέψεις του και θα του στείλω το βίντεο να το δει, θα ευχαριστηθεί από τις απαντήσεις σου. Και σε ευχαριστούμε για έναν ακόμη ολοκληρωμένο θέμα, Νάρτια, που μας έχεις παρουσιάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει, ήταν καλό, ναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ένα, δύο, τρία, πολλά πρακτικών. Ναι, είναι ωραίο.